Καλησπέρα σε όλους. Άλλο ένα beta analysis και μαζί θα σας δώσουμε τις επιλογές μας για το Mundial. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας δώσουμε επιλογές από τα μάτια της Πέμπτης μέχρι της Κυριακής. Μπορείτε να κρατήσετε όποια επιλογή θέλετε ή συνδυαστικά ή σαν μόνο αποδεκτό. Ξεκινάμε λοιπόν με τα μάτια της Πέμπτης, Ελβετία-Καμερούν. Από αυτό το μάτς προκύπτουν δύο επιλογές, το 2-3 γκολ στο 1,98 και να σκοράρει ο Καφόρ στο 3,25. Στο Ουρουγουάι Νότια Κορέα θα κρατήσουμε το over ή το goal-goal στο 1,80 και επίσης θα κρατήσουμε να σκοράρει ο Σον της Τότεναμ στο 4,5. Στο Πορτογαλία Γκάνα η επιλογή που θα σας δώσουμε είναι το χ ημίχρονο άσο τελικό, θα το βρείτε στο 3,70. Στο ντέρμπι της ημέρας, Βραζιλία-Σερβία, η επιλογή εδώ είναι το goal goal και over στο 2,25. Στα μάτς Παρασκευής, Ουαλία-Ιράν, κρατάμε ξεκάθαρα τον άσο στο 2,10. Στο Κατάρ-Σενεγάλη θα παίξουμε το 2-3 goal και θα το βρείτε στο 1,90. Στο Ολλανδία-Εκουαδόρ, επειδή τα ποσοστά για υπέρ της Ολλανδίας είναι μικρά ή στα over, θα παίξουμε μια πιο ρίσκη επιλογή να πάρει κίτρινη κάρτα ο Μέντες. Δυστυχώς ακόμα εδώ δεν έχουμε ποσοστά, θα τα βρείτε εκείνη την ώρα. Στο Αγγλία είπα, η επιλογή που ρωτάμε είναι το goal goal και over στο 2,40 και να πάρει κίτρινη κάρτα ο Μακένι. Στα μάτς του Σαββάτου, Τενισσία-Αυστραλία, κρατάμε τον Άσο στο 2,15. Στο Πολωνία-Σαουδική Αραβία, μία επιλογή θα κρατήσουμε και αυτή είναι πιο ρισκαδόρικη, αλλά είναι και η βασική, γιατί θα παίξουμε κίτρινη κάρτα να πάρει ο Αλ Μάλκι. Είναι παίκτης της Σαουδικής Αραβίας και είναι επιρρεπής στις κίτρινες κάρτες και το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι με την Αργεντινή. Στο Γαλλία-Δανία κρατάμε τον Άσο στο 1,80, πιστεύω ακόμα είναι σε υψηλό ποσοστό και καλό είναι να το προλάβουμε αυτόν τον Άσο. Το Αργεντινή-Μεξικό θα το παίξουμε goal-goal στο 2,10. Στα μάτς Κυριακής, Ιαπωνία-Κωνσταρίκα κρατάμε το 2-3 goal στο 1,98. Βέλγιο-Μαρόκο goal-goal στο 1,88. Στο Κροατία-Καναδάς δεν βρήκα κάποια επιλογή που να μ' αρέσει. Το μόνο που θα κρατήσω είναι να πάρει κίτρινη κάρτα ο Κόβασιτς. Και στο ντέρμπι της ημέρας, Ισπανία-Γερμανία, κρατάμε το goal-goal και over στο 2,10. Θα σας δώσουμε τις βασικές μας επιλογές και θα σας δώσουμε και ένα δελτίο για ειδικά στοιχήματα. Όποιο θέλετε παίζετε, όπως θέλετε συνδυάζετε τους αγώνες. Οι βασικές μας επιλογές θα είναι 4. Βραζιλία, Σερβία, goal goal και over. Ουαλία, άσο. Αγγλία, είπα, goal goal και over. Και Γαλλία, άσο. Στα ειδικά στοιχήματα τώρα, και εδώ τετράδα, να σκοράρει ο Καφόρ, να σκοράρει ο Σον, να πάρει κίτρινη κάρτα ο Μέντες και να πάρει και κίτρινη κάρτα ο Αλ Μάλκι. Ευχαριστούμε πολύ.